Καλησπέρα, βρισκόμαστε στο αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας για μια εκδήλωση προς την Παιδόπολη Καβάλας. Πείτε μας κάποιες πληροφορίες. Λοιπόν, σήμερα είναι μια πολύ χαρούμενη ημέρα για μας, γιατί παρουσιάζουμε την ιστορία της Παιδόπολης από την ίδρυσή της μέχρι και σήμερα. Το σημαντικότερο είναι ότι την ιστορία αυτή την παρουσιάζουν παιδιά, μαθητές του πρώτου Λυκείου Καβάλας και του Λυκείου της Θάσου, με την επίβλεψη της καθηγήτριάς τους, την κυρία Αρετή Κότση, με την οποία συνεργαστήκαμε, και με συνεργασία με τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, Αρχεία Νομού Καβάλας. Εμείς θέλαμε να δείξουμε την ιστορία της Παιδόπολης, που υπήρξε πολύ σημαντική γιατί έσωσε πάρα πολλά παιδιά από το 1947 ως σήμερα, και για να δείξουμε ότι τα παιδιά, μαθαίνοντας και ανακαλύπτοντας τα ίδια την ιστορία, ευαισθητοποιούνται και έτσι υπάρχει, θεωρούμε, μέλλον όχι μόνο για τα εκάστοτε παιδιά που θα φιλοξενηθούν, αλλά και για το μέλλον της κοινωνίας μας, γιατί όταν ευαισθητοποιούνται παιδιά, τότε ο κόσμος μας σίγουρα γίνεται καλύτερος. Πόσο δύσκολο ή εύκολο είναι να βρει ένα παιδί την ιστορία ενός, ας το χαρακτηρίσω, οργανισμό, γιατί δεν ξέρω την νομική υπόσταση, που έχει τόσα χρόνια λειτουργίας, και πόσο εύκολο ήταν για τα παιδιά να κάνουν αυτή την εργασία? Κοιτάξτε, ήταν και είναι αρκετά δύσκολο, αλλά υπήρχε η διάθεση. Τα παιδιά που συμμετείχαν σε αυτή τη δράση με πολύ ενθουσιασμό πήραν συνεντεύξεις τόσο από τα παιδιά που κατοικούν, που διαμένουν σήμερα στην Παιδόπολη, όσο και από παλαιούς τροφίμους, από την πρόεδρο, τους εθελοντές, από τις ομαδάρχησες. Ασχολήθηκαν πάρα πολύ. Στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, Αρχεία Νομού Καβάλας, επισκέφτηκαν το χώρο που φυλάσσεται το πρωτογενές αρχαιακό υλικό, μελέτησαν φακέλους, ασχολήθηκαν με τους φακέλους, με το υλικό που υπάρχει στους φακέλους δεκαετίας από το 1970 μέχρι το 1980. Υπάρχει βέβαια περισσότερο υλικό, αλλά τόσο μπορέσαμε, γιατί τα παιδιά έχουν δραστηριότητες εξωσχολικές, έχουν τα διαβάσματά τους και αφιέρωσαν τον ελεύθερο χρόνο τους, και αυτό είναι το σημαντικό. Βλέπουμε και πίσω μας κάποιες φωτογραφίες. Αυτές από τι είναι όλες, από εκδηλώσεις, από... Πείτε μας κάποιες πληροφορίες για αυτές τις φωτογραφίες. Είναι η ιστορία από την ίδρυση μέχρι το 1966. Όπως βλέπετε, υπάρχει και μια φωτογραφία που θεμελίωσε η Βασίλισσα Άννα Μαρία το σημερινό κτίριο στην Παιδόπολη το 1965. Είναι φωτογραφίες από τις επισκέψεις της Βασίλισσας Φρυδερίκης, της Άννας Μαρίας, και διάφορες δραστηριότητες, εκδηλώσεις, εργαστήρια, τα σχολεία που υπήρχαν μέσα στην Παιδόπολη, τα εργαστήρια υφαντικής και ραπτικής, διάφορες εκδρομές που κάνα και στο γειτονικό νησί της Θάσου. Κάποιες ημερομηνίες που να σας έρχονται στο μυαλό, σταθμός για την Παιδόπολη? Το έτος 1947 που ιδρύθηκε, το 1950 που τελείωσε ο εμφύλιος πόλεμος, και από τότε άρχισε να λειτουργεί η Παιδόπολη όχι ως ίδρυμα που προστάτευε τα παιδιά του εμφυλίου πολέμου, αλλά άρχισε να προστατεύει πια παιδιά που προέρχονταν από κατάλληλες οικογένειες, το οποίο το Ίδρυμα λειτουργεί έτσι και σήμερα. Δηλαδή, παιδιά φιλοξενούνται στο Ίδρυμα που προέρχονται από κατάλληλο οικογενειακό περιβάλλον. Το 1965 που ιδρύθηκε, όπως σας είπα, η Παιδόπολη η σημερινή, στον Άγιο Λουκά, αυτές είναι οι πιο σημαντικές ημερομηνίες. Ναι. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ.